Και όπως είπαμε, ο κύριος Παυλόπουλος για 3 λεπτά και τελειώνουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν, αν μου επιτρέπετε, το πρόβλημα το ερμηνευτικό που έχει προκύψει και το οποίο εξέθεσε ο κύριος Βορύδης, απήντησε η κυρία Υφυπουργός, μπορεί να λυθεί ανετότατα εάν η διατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρου 1α γίνει λίγο διαφορετική, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Γιατί δημιουργείται η παρεξήγηση, κύριε Υφυπουργέ, ή μπορεί να δημιουργηθεί, διότι δεν γίνεται καμία διάκριση ανάμεσα στο ποιο είναι το νομικό καθεστώς του παιδιού, το οποίο φυτά στο σχολείο, το παιδί που φυτά στο σχολείο, είναι νόμιμα στην Ελλάδα. Αλλήμονό μας, αν αυτό δεν το αποδεχτούμε. Και το λέω γιατί όταν ως υπουργός είχα ψηφίσει σχετική διάταξη, δεν είχα διανοηθεί ποτέ ότι δέχομαι ένα παιδί παρανόμων γονέων, για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό το παιδί, όταν του λέω πας στο σχολείο, υφιεσδήποτε προϋποθέσεις, αυτό το παιδί δεν είναι νόμο στην Ελλάδα για όσο διαρκεί αυτό το χρονικό διάστημα. Ορίστε. Δεν χρειάζεται καμία άδεια γι' αυτό. Αλλήμονό μας ως χώρα, και μην το ξαναπείτε ποτέ σαν κυβέρνηση, αλλήμονό μας σαν χώρα, αν πείτε ότι ερμηνεύεται τη διάταξη αυτή, η οποία σωστά το είπατε προηγουμένως, ότι γίνεται κατά προσαρμογή προς διεθνείς υποχρεώσεις μας, αλλήμονό μας αν πείτε ότι ξέρετε, αυτό το παιδί πηγαίνει στο σχολείο, αλλά εμείς ξέρετε ότι για τα υπόλοιπα το θεωρούμε παράνομο αυτό, το δίνουμε κάποια άδεια. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, γιατί μπορεί να μην σας πείσω γι' αυτό, κάντε την εξής απλή αλλαγή για να μην δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Στην παράγραφο 2 λοιπόν του 1α, αντί να λέμε τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 6 τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου και κατοικεί μόνιμα και νόμιμα, αλλάξτε την φορά των πραγμάτων λέγοντας τέκνο αλλοδαπών που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα. Επιπλέον δε έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 6 τουλάχιστον τάξεων του ελληνικού δημοσίου κλπ. Ώστε το καθεστώς. Λέτε ότι επομένως ένα παιδί κατά τη δική σας προσέγγιση που δεν συνάδει με τη δική μου. Ναι. Ένα παιδί το οποίο φυτά στο σχολείο. Ναι. Και μικρότερο χρονικό διάστημα. Είναι νόμιμα στην Ελλάδα και, ποτέ, και μόνιμα. Δεν χρειάζεται να επιφέρουμε καμία άλλη προσθήκη. Στα δικά σας λόγια, ερχόμενοι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ, στα δικά σας λόγια, ερχόμενοι. Εμείς σας προτείναμε. Αν είναι νόμιμη και μόνιμη η παραμονή του εξαυτού και μόνο του γεγονότος της φύσης. Εμείς, ξέρετε κάτι. Το άρθρο είναι τέλειο και δεν χρειάζεται καμία απολύτως διατύπωση. Στα δικά σας τα λόγια, ερχόμενοι. Κοιτάξτε, με συγχωρείτε. Εγώ είχα μια τάση πάντοτε. Μπορώ να ρωτήσω. Είχα μια τάση πάντοτε, ξέρετε, όχι μόνο εδώ και έξω από εδώ. Δεν πίστευα ότι κανείς είναι τέλειος στα νομικά. Εφόσον έχετε αυτή τη βεβαιότητα, μπράβο σας, εσείς να την έχετε. Εγώ δεν μπόρεσα να την αποκτήσω ακόμα. Αλλά αυτό, όχι, δεν είναι καθόλου δική μου προσέγγιση. Η δική μου προσέγγιση, σας διαβεβαιώ απόλυτα. Η δική μου προσέγγιση είναι να προσέχει η κυβέρνηση όταν κάθεται και λέει ότι δεν είναι τίτλος νομιμότητας η αποδοχή του παιδιού, το οποίο εκτελώντας η χώρα μας τις διεθνείς υποχρεώσεις, δεν φυτά νομίμως κάπου. Τέρμα αυτό. Αυτό είναι η προσωπική μου εκτίμηση, πεποίθηση της κυβέρνησης την οποία υπηρέτησα και της αντιπολίτευσης την οποία υπηρετώ τώρα. Κατόπιν του σας έκανα αυτή την πρόταση, δεν σας χρειάζεται, μου φτάνει εμένα αυτό, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως έχουμε δομικές αντιρρήσεις άλλα. Δεν μπορεί, κύριε Πρόεδρε, αυτό αποτελούσε μονάχα, μια κουβέντα μονάχα στην κυρία Υφυπουργό για το εξής. Ξέρετε πόσο. Ναι, μόνο που θα πρέπει να τελειώσετε σε ένα λεπτό. Θα τελειώσω σε ένα λεπτό. Ελέγχθη από τον κύριο Υπουργό προηγουμένως, για ποιο λόγο λέει δίνουμε την ηθαγένεια στα παιδιά με τον τρόπο αυτόν πλην ενοικιωθούν. Διότι αφού ζουν στην Ελλάδα, αφού πηγαίνουν στο σχολείο, να μην είναι θύματα διακρίσεων, να το αισθάνονται ότι δεν τα διακρίνουμε από οποιαδήποτε άλλα παιδιά. Ακριβώς αυτή είναι η βασική διαφορά την οποία έχουμε την κυβέρνηση. Γιατί οι κυβερνήσεις που σέβονται τον εαυτό τους και σέβονται τους μετανάστες, ακριβώς την πολιτική ακολουθούν ώστε το παιδί ως μετανάστης να μην αισθάνεται ότι έχει διαφορά από άλλους. Και εγώ νόμιζα και με τη διάταξη που είχαμε περάσει, και εκτός από μερικές εντελώς οριακές περιπτώσεις που ακούσαμε, αν θέλετε, που είχαν ψήγματα ρατσισμού κατά μαθητών, η χώρα μας, ο λαός μας, οι συμμαθητές τους μέσα στο σχολείο έχουν ενσωματώσει αυτά τα παιδιά. Δεν χρειάζονται την ηθαγένεια παραπάνω για να νιώσουν ότι στην Ελλάδα, έχοντας άλλη ηθαγένεια από τους γονείς τους, εν τούτης, σε ό,τι αφορά βασικά δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα, δικαιώματα στην παιδεία, δεν έχουν καμία διάκριση. Η επιτυχία, κυρία Υφυπουργέ, μιας χώρας που κάνει μεταναστευτική πολιτική είναι να καταφέρει να ενσωματώσει τους μετανάστες όχι μέσω ηθαγένειας, γιατί τότε έχουμε την ηθαγένεια από αμηχανία, αυτό που σας λέω από την αρχή. Και το ομολόγησε ο κύριος Υπουργός. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ο κύριος Υπουργός μας λέει: δίνουμε την ηθαγένεια γιατί δεν έχουμε την όρεξη να κάνουμε μια μεταναστευτική πολιτική που ενσωματώνει αυτά τα παιδιά χωρίς να υπάρχει καμία διάκριση. Αλλά αυτό το έχουμε πετύχει ως λαός και ως χώρα.
Και είναι κρίμα να το αμφισβητούμε. Γιατί αυτά τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο ή οποιασδήποτε συνθήκε, ξέρουμε πως θα έχει αγκαλιάσει και ο ελληνικός λαός και οι συμμαθητές τους. Και είναι κρίμα να διακηρύσουμε κάτι τέτοιο έξω. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Και είναι ποιοτική διαφορά. Και το άλλο επιχείρημα του κυρίου Υπουργού, τι έγινε, λέει, ας πάρει την Ιθαγένεια, έχασε τίποτα η χώρα. Η διαφορά, η δεύτερη, είναι αυτή. Ο Υπουργός και η κυβέρνηση φαίνεται ότι συλλογίζονται με όρους πληθυσμού. Αλλά εμείς πρέπει να συλλογιστούμε τη μεν μετανάστευση ως μετανάστευση και την ένταξη των μεταναστών ως ηθικό και εθνικό μας χρέος, αλλά και την έννοια του λαού και του έθνους πρέπει να την κρατήσουμε εκεί που είναι και που την κρατάνε και άλλοι λαοί για τις ώρες που χρειάζεται αυτό το πράγμα να παραμένει. Και αυτό δεν είναι καμιά ρατσιστική, κανένας είδους ρατσιστική αντίληψη των πραγμάτων. Είναι και κοινωνική ευαισθησία στο μετανάστη που στο κάτω-κάτω ζητάει ίση μεταχείριση. Όχι να λέμε, αφού δεν μπορούμε να επιτύχουμε την ίση μεταχείριση, ας τον κάνουμε Έλληνα και τη χάσαμε. Και το παράδειγμα του κυρίου Γκουτιέρες, και τελευταία μου παρατήρηση, είναι ατυχέστατο για πολλούς λόγους. Όχι γιατί δεν δικαιούται να έχει την άποψή του ο κύριος Γκουτιέρες, αλλά γιατί εμείς ως κυβέρνηση και ως Βουλή οφείλουμε να νομοθετούμε ξέροντας ποιες είναι οι ανάγκες του μεταναστευτικού που αναφερομένου σε κάθε χώρα. Δεν είναι, κύριε συνάδελφε του Πασόκ, που θα ψηφίσετε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ίδιες συνθήκες στην Πορτογαλία και είτε στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήσαμε το Quadro Group, την Ένωση των Τεσσάρων, που είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κύπρος και η Μάλτα, γιατί έχουμε ίδιας ποιότητας μεταναστευτικές ροές. Η Πορτογαλία έχει μεταναστευτικές ροές από τις πρώην αποικίες της. Εκεί ορθώς ελέγχθη προηγουμένως, μιλάνε πορτογαλέζικα, έχουν αντίστοιχες, αν θέλετε, συμφωνίες με τις αποικίες τους και ακολουθούν αποικιακή πολιτική. Είναι το ίδιο πράγμα να καθόμαστε να λέμε, επειδή ο κύριος Γκουτιέρες έχει τις δικές του εμπειρίες από την Πορτογαλία, ότι μπορούμε να τις μεταφέρουμε στην Ελλάδα επειδή μας το είπε. Είναι λάθος αντίληψη. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα στη μεταναστευτική ροή. Σας παρακαλώ, σκεφτείτε το και δείτε το. Αυτό είναι βασικό πράγμα. Πρέπει να σταθμίσουμε όταν ψηφίζουμε τέτοιες διατάξεις. Πολύ σημαντικές διατάξεις, το τονίζω. Δεν είναι ίσονο σημασίας διατάξεις. Είναι πολύ σημαντικές οι διατάξεις αυτές. Ο λόγος για τον οποίο και εγώ και η παράταξή μου είχαμε πει τότε ότι για το θέμα του δημοψηφίσματος, είχαμε πει ότι το να μαζεύεις υπογραφές όταν το Σύνταγμα ορίζει υπό ποιες συνθήκες γίνεται δημοψήφισμα, το να μαζεύεις υπογραφές όταν δεν έχουμε αυτό το καθεστώς, σημαίνει ότι το κάνεις για άλλους λόγους. Δεν το κάνεις για να υποχρεώσει την κυβέρνηση να κάνει δημοψήφισμα. Ολοκληρώσατε τη σκέψη, κύριε Παυλόπουλε. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί τα ιδιωτικά σχολεία έχουν θησαυρεί στα τελευταία χρόνια? Κύριε Γεωργιάδη, τελειώσαμε. Όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον να μας εξηγήσει ο Υπουργός, αφού αγκαλιάσαν οι Έλληνες τα παιδιά αυτά. Γιατί τα ιδιωτικά σχολεία έχουν θησαυρίσει, έχετε καταλάβει? Να ανακοινώσω για τα πρακτικά. Μετά τη συζήτηση λοιπόν που ολοκληρώθηκε επί της αρχής, ψηφίζουμε επί της αρχής. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν ότι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου, υπέρ της αρχής, υπερψηφίζουν. Η Νέα Δημοκρατία και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός δήλωσαν ότι καταψηφίζουν επί της αρχής. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δήλωσε παρόν. Παρόν είπε. Στη δευτερολογία είπε παρόν, κύριε συνάδελφε. Αύριο στις 9 η ώρα στην αίθουσα 151.